Υπάρχει μια εικόνα, ή μάλλον πολλές εικόνες που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη μας από το περασμένο καλοκαίρι. Οι πιλότοι που οδηγούσαν τα αεροσκάφη κυριολεκτικά μέσα στις φλόγες. Οι ηρωικοί πυροσβέστες, οι οποίοι με τη μάνικα πήγαιναν μέσα στο δάσος και έσβηναν τις φωτιές. Αυτοί έκαναν καλά τη δουλειά τους. Έκαναν όμως εξίσου καλά τη δουλειά τους αυτοί που βρίσκονται συνήθως στα επιτελικά γραφεία ή και στα πολιτικά γραφεία της Αθήνας? Αυτό είναι το ερώτημα, κατά πόσον δηλαδή η πυροσβεστική υπηρεσία και όχι απλώς πυροσβέστης ήταν έτοιμη για αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές, θα μας απασχολήσει ευθύς αμέσως. Ήταν χαώδης η όλη διαδικασία της κατάσβεσης. Ο πυροσβέστης αυτός δουλεύει εδώ και λίγα χρόνια σε ένα συντονιστικό περιφερειακό κέντρο στην Ελλάδα. Δεν θέλει να αποκαλύψει την ταυτότητά του, αλλά αποφάσισε να μιλήσει, όπως μας είπε, για πρώτη και τελευταία φορά για ό,τι συνέβη αυτό το καλοκαίρι στο σώμα όπου υπηρετεί πάνω από 20 χρόνια. Ήρθε κάποιος υπεύθυνος για την τροφοδοσία και με ρώτησε πού υπάρχουν αυτοκίνητα και πού υπάρχουν πόσα άτομα και δεν γνώριζα πόσα άτομα υπήρχαν πάνω στις πυρκαγιές. Η κατάσταση στον ομό του πυροσβέστη είναι κρίσιμη. Το αρχηγείο στέλνει ανώτατο αξιωματικό από την Αθήνα για να συντονίσει φωτιές. Ο διοικητής ήταν σε άθλια κατάσταση, στενοχωρημένος, διότι δεν του είχε δώσει καμία πρωτοβουλία ο υπεύθυνος του αρχηγείου. Ήταν στενοχωρημένος, όχι μόνο ο διοικητής, όλοι οι αξιωματικοί που είναι εδώ στο νομό μας, τους είχαν θέσει στο παρελθόριο. Παρακαλώ, πυροσβεστική. Την επόμενη μέρα, ο πυροσβέστης ενημερώνεται για μια ακόμα φωτιά. Οι κάτοικοι του ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια από εναέρια μέσα. Προσπαθεί να επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου με τον αξιωματικό από την Αθήνα. Δεν μου απαντούσε. Δεν μου απαντούσε. Ήταν υποτιμητικό να κουβεντιάσει με το κέντρο το συντονιστικό εδώ του νομού μας. Δεν μου απαντούσε. Δεν μου μιλούσε. Λίγα λεπτά αργότερα οι κάτοικοι του ίδιου χωριού τηλεφωνούν ξανά για να τον ευχαριστήσουν. Εναέρια μέσα ρίχνουν νερό πάνω από το χωριό τους, χωρίς όμως ο πυροσβέστης να έχει κάνει τίποτα. Από ό,τι έμαθα μετά, ότι και οι πολιτικοί σηκώναν τα αεροπλάνα και οι γνωστοί σηκώναν τα αεροπλάνα. Όποιος είχε πρόσβαση στο πάνω στην Αθήνα σηκώναν αεροπλάνα. Ήδη από την αρχή του καλοκαιριού όλοι στο πυροσβεστικό σώμα μιλάνε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι. Πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα και φωτιές που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που ψάχνουν απαντήσεις στο αν το 2006 έγιναν λάθη που επηρέασαν την κατάσταση το περασμένο καλοκαίρι. Λάθη που σχετίζονταν με την ανάληψη αρχηγίας του σώματος από τον αντιστράτηγο Ανδρέα Κόη. Ο Κόης, με 30 χρόνια μάχημης καριέρας και πολλές επιτυχίες ως διοικητής, θεωρήθηκε άξιος διάδοχος των προκατόχων του και αξιωματικός που θα έριχνε το βάρος στις επιχειρησιακές δυνατότητες του πυροσβεστικού σώματος. Αντί αυτού, αγκάλιασε τους συνδικαλιστές, πήρε κοντά του 2-3 ανθρώπους που δεν είχαν πάει ποτέ σε φωτιά. Τον έβαλαν γύρω από μέσα σε μια γυάλα οι άκαπνοι του πυροσβεστικού σώματος με τα γνωστά αποτελέσματα που περάσαμε όλο το καλοκαίρι. Ο Αντώνης Ξηφαράς, πύραχος σε αποστρατεία, το 2006 υπηρετούσε διοικητής στον πυροσβεστικό σταθμό του αεροδρομίου. Ο Ξηφαράς, που αργότερα πολιτεύτηκε με το λαό, ήδη από τους πρώτους μήνες αρχηγίας του ΚΟΗ νιώθει ότι κάτι αλλάζει στο σώμα. Σύντομα επαληθεύεται. Ο ΚΟΗ καθιερώνει κάτι που ζητούσαν χρόνια οι συνδικαλιστές, τη βάρδια 24-48. Που σημαίνει απλά ότι ο πυροσβέστης δουλεύει σε ρή ένα 24ωρο και μετά λείπει από την υπηρεσία για 2 μέρες. Ενώ είχε καταργηθεί, επανήλθε και επανερχόμενο στην πράξη φάνηκαν τα αποτελέσματά του στο να μην υπάρχει επαρκές προσωπικό στις κρίσιμες ώρες να μπει πάνω στα οχήματα. Ο Γαβρίλης Ξανθόπουλος, δασολόγος με ειδίκευση στις θεσικές πυρκαγιές, έγινε σύμβουλος του πυροσβεστικού σώματος ένα χρόνο αφού η αρμοδιότητα και τις πυρκαγιές πέρασε στην πυροσβεστική. Τα 3 χρόνια που δούλεψε για το σώμα, γνώρισε από κοντά τόσο τις δυνατότητες που έχει, όσο και τις επιχειρησιακές του ελλείψεις. Στα τελευταία χρόνια είχαμε πάντα πολλές δυνάμεις εναέριες που στενόντουσαν σε κάθε φωτιά. Αυτό ήταν κάτι που επίσης το είχα προειδοποιήσει πολλές φορές. Όταν χρειάζεσαι 2 αεροπλάνα για να κάνεις τη δουλειά σου και εσύ στέλνεις 4 ή 6, το αποτέλεσμα είναι ότι οι επίγειες δυνάμεις επαναπαύονται. Και αυτό έχει συμβεί στο πυροσβεστικό σώμα. Εάν όμως υπάρχει κάτι που άλλαξε με τη νέα ηγεσία στο πυροσβεστικό σώμα, όπως καταλογίζουν, είναι η μέρημνα για την αναζωπήρωση. Η τήρηση δηλαδή του κανονισμού που λέει ότι ο πυροσβέστης, αφού σβήσει τη φωτιά, πρέπει να κάτσει να τη φυλάξει για τουλάχιστον 48 ώρες. Κάτι που δεν έγινε στα κουνινά της Αχαΐας. Όλες όμως οι απώλειες του φετινού καλοκαιριού
Βρίσκουν για κάποιους εξήγηση σε αξιολογήσεις που έγιναν τον περασμένο Μάρτιο για αποστρατεία ή προαγωγή αξιωματικών. 25 ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί αποστρατεύονται. Για να κατατάξει θα είναι η αιτία το σώμα να περάσει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία του. Εγώ την 1η Μαρτίου του 7 πήγα κανονικά στο γραφείο μου με τις φόρμες μου όπως πήγαινα κάθε μέρα, πιστεύοντας ότι ή θα προαχθώ ή θα μείνω εκεί που είμαι. Ο Ξυφαράς και δύο ακόμα αξιωματικοί υποβάλλουν μήνυση εναντίον του αρχηγού Κόη, καταγγέλλοντας την αποστρατεία τους ως παράνομη και ως μια προσπάθεια απομάκρυνσης αξιωματικών που βρίσκονταν κοντά στον πρώην αρχηγό Παναγιώτη Φούρλα. Δεν μπορεί να έχουμε δώσει την ψυχή μας 30 χρόνια με τις αρβίλες και τις φόρμες και με μια πρέπεια να σε πετάνε. Δεν κάναμε τίποτα. Στις ίδιες ανακατατάξεις, δύο μόλις μήνες πριν το καλοκαίρι, 12 έμπειροι αξιωματικοί απομακρύνονται από τα αντίστοιχα κρίσιμα πόστα. Όταν είδα λοιπόν αυτή η εμπειρία να αποστρατεύεται σε μια τόσο κρίσιμη χρονιά μαζικά, αισθάνθηκα ότι πάμε για καταστροφή. Οι αξιωματικοί οι οποίοι απεστρατεύθηκαν ήταν έμπειρα στελέχη και αυτοί που πήραν τις θέσεις τους και αυτοί είναι ομοίως και εξίσου έμπειρα στελέχη. Δεν έφυγαν παραπάνω από ότι είναι ο κανόνας. Αυτό όχι, ακούω. Δεν υπάρχει κανόνας. Δεν υπάρχει κανόνας. Εξαρτάται το σχεδιασμό που θα κάνει η ηγεσία ανάλογα με το τι θέλει να κάνει, κάνει και τις κρίσεις. Ουδής αναντικατάστατος στη ζωή μας. Εδώ είναι το κέντρο επιχειρήσεων, το συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο υπηρεσιών περιοριστικού σώματος. Εδώ είναι το μετεωρολογικό δελτίο. Ο Φώτης Καλαχάνης ανέλαβε διοικητής του συντονιστικού επιχειρησιακού κέντρου μετά τις κρίσεις του περασμένου Μαρτίου. Τούτη δουλειά είναι μια ιδιόρυθμη. Είναι σαν να σας έχω βάλει μέσα σε τέσσερους τοίχους, να σας λέω ότι γύρω σας γίνεται ο χαλασμός του κυρίου και να μην μπορείτε να δείτε τίποτα από αυτό που ακούτε. Και να προσπαθείς να φτάσεις στα μάτια της φαντασίας σου τι βλέπει αυτός που σου δίνει την εικόνα. Είναι ένα φοβερό πράγμα, έτσι. Ο Καλαχάνης υπηρετεί εκεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει εμπειρία από μεγάλες και δύσκολες πυρκαγιές. Τίποτα όμως δεν μπορούσε να τον έχει προετοιμάσει για το φετινό καλοκαίρι, το πιο δύσκολο της καριέρας. Εδώ το καλοκαίρι τι γινόταν, δηλαδή, καταλάβω. Εδώ το καλοκαίρι δεν γινόταν ένας πανικός. Ο καθένας επάνω στο γκισέ το δικό του. Πετε μου κάτι, είχαμε όλη την αίσθηση ότι κάπου είχε χαθεί ο έλεγχος. Ότι κάπου, ας πούμε, το πράγμα ήταν εκτός ελέγχου. Το νιώσατε ποτέ σε αυτό το πράγμα ή πάντα ξέρατε ότι είχατε απόλυτη εικόνα και καταλαβαίνετε ότι θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Θα σας πω κάτι. Αυτή η εικόνα δίνεται όταν υπάρχει μια μεγάλη τεράστια τέτοια καταστροφή. Εύλογα δημιουργείται η εντύπωση ότι έχει χαθεί ο έλεγχος. Ο επιχειρησιακός έλεγχος όμως δεν χάνεται. Όμως η πραγματικότητα ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με όλα αυτά τα μέσα που είχαμε. Το κρίσιμο τριήμερο του καλοκαιριού ο Καλαχάνης και οι άντρες του καλούνται να συντονίσουν 120 εναέρια μέσα σε 319 πυρκαγιές. Να σε ρωτήσω τώρα με το χέρι στην καρδιά, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα που υπήρχε όλο το καλοκαίρι. Υπήρχε μια κίνηση που κάνατε εσείς να στείλετε ένα αεροπλάνο σε ένα χωριό ή κάτι που έγινε για λόγους επικοινωνιακούς ή πολιτικής πίεσης, κάτι που ως τεχνοκράτης καθαρός δεν θα το κάνατε. Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Δεν έχω την πολυτέλεια και το περιθώριο να κάνω αυτή την κίνηση. Θα ήταν αδιανόητο για μένα να δώσω εντολή να φύγει το εναέριο μέσο από την περιοχή που κινδυνεύει και να στείλω για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους σε κάποια άλλη περιοχή. Να στο θέσω διαφορετικά. Είχα μια εμπειρία με συγγενικό μου πρόσωπο και αυτό την πιστεύω, αλλιώς θα ήταν δύσκολο να το πιστέψω, που τηλεφώνησε από την Εύβοια στο 199 και η απάντηση που πήρε είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε πρόβλημα στα στήρα. Αν ξέρετε κάποιον, βάλτε το να πάει στο συντονιστικό να βάλει πίεση. Το οποίο μου φάνηκε εξωφρενικό. Σας λέω και πάλι, το κέντρο επιχειρήσεων εδώ δεν μπορεί να δεχτεί πιέσεις από κανέναν και για τίποτα, γιατί σας λέω, αυτός ο οποίος λογοδοτεί προς την ηγεσία μου τη φυσική και την πολιτική, είμαι εγώ και η διοίκηση αυτού του κέντρου. Υπήρξε αυτό πάντως. Δηλαδή η πίεση υπήρξε. Κοιτάξτε, σας λέω και πάλι, πάρα πολλοί κόσμος και ιδιώτες, οι άνθρωποι και άλλοι άνθρωποι που ήσαν μέσα στο χώρο και δήμαρχοι κλπ. Πέραν οι άνθρωποι, διότι όντως υπήρχε κίνδυνος. Τον αντιμετωπίζουμε εμείς. Ξέρουμε ότι όντως υπάρχει κίνδυνος. Το θέμα είναι ότι το σύστημα έχει μία αντοχή, μία ανοχή.